Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιόφωνο Βρυλισσίων του κυρίου Γιώργου Παναγόπουλου. Χρωστάμε στον κύριο Παναγόπουλο πολλά που έχει τελικά κατορθώσει να κάνει αυτές τις μεταδόσεις μέσω του ραδιοφώνου και μέσω βέβαια της εικόνας ακόμα, και να μεταδίδονται τα νέα των Βρυλισσίων και επίσης να εκφράζουν και οι Βρυλισσιώτες τις απόψεις τους κτλ. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Καντάς, ο εκπαιδευτικός. Όλοι γνωρίζουμε ότι την Αμερική την ανακάλυψε ο Χριστόφορος Κολόμβος στα 1492. Όμως τώρα τελευταία άρχισαν και ανατρέπονται τα... Ανατρέπεται αυτή η άποψη και ότι χιλιάδες χρόνια προ Χριστού στην Αμερικανική Ήπειρο είχαν φτάσει οι Μινωίτες, οι κάτοικοι της Κρήτης, οι Μινωίτες. Αλλά ποιες άραγε είναι οι αποδείξεις που μας οδηγούν σε αυτή την βεβαιότητα όντως οι Μινωίτες είχαν φτάσει εκεί? Διότι για να φτάσουν εκεί οι Μινωίτες, πρώτα έπρεπε πρώτα να έχουν μεγάλα καράβια και δεύτερο, μήπως η Ατλαντίδα, η χαμένη Ατλαντίδα ήταν ενδιάμεσα του αυτού του ωκεανού μεταξύ Αφρικής και Αμερικής. Και επομένως στάθμευα πρώτα στην Ατλαντίδα και από εκεί ξεκινούσαν και κατέληγαν τελικά στην Αμερική, στη Βόρειο και στη Νότιο. Διότι εδώ αποδεικνύεται ότι έφτασαν και στον Βόρειο και στη Νότιο Αμερική οι Μινωίτες. Ή μήπως ο στόλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είχε σκοπό να πλέψει προς την Αφρική και αντί προς την Αφρική συνέχισε το ταξίδι και έφτασε μέχρι το Περού και ύστερα λόγω αποστάσεως δεν ξαναγύρισαν πίσω και άφησαν ίχνη ελληνικά, ίχνη πολιτισμού. Θα παρακολουθήσουμε τη σκέψη μας και τα ευρήματα μέχρι σήμερα και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Σύμφωνα με τον Βρετανό συγγραφέα Κέιβιν Μένζιες, οι Μινωίτες 3.700 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο, δηλαδή πριν από το 1492, δηλαδή με άλλα λόγια 4.000 έως 4.500-5.000 πριν από σήμερα, οι κάτοικοι της Κρήτης είχαν πάει στην Αμερικανική Ήπειρο. Τούτο στηρίζει ο Αμερικάνος αυτός, μάλλον ο Άγγλος αυτός, ο Κέιβιν Μένζιες, ο οποίος ήταν και πλοίαρχος, αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού της Αγγλίας. Το στηρίζει αυτό διότι ας παρακολουθήσουμε τις απόψεις του Άγγλου αυτού αντιπλοιάρχου, να δούμε εάν μπορούμε εμείς εκ των υστέρων να βγάλουμε συμπέρασμα. Οι Μινωίτες είχαν την ναυτική τεχνογνωσία για να πραγματοποιήσουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι. Πού μπορούμε να το διαπιστώσουμε ότι είχαν αυτή την τεχνογνωσία? Αν μελετήσουμε τις μινωικές τοιχογραφίες των πλοίων, συνάγεται
ότι τα πλοία των Μινωητών είχαν μήκος 52 μέτρα. Άρα με καράβια οι 52 μέτρα μπορούσαν να διαπλέψουν τον Ατλαντικό ωκεανό και να φτάσουν στην Αμερική. Μπορούσαν τα καράβια αυτά που είχαν το μήκος αυτό να μεταφέρουν τα ανάλογα εφόδια για το πολυήμερο και μπορούμε να πούμε και για το δίμηνο ή τρίμηνο ταξίδι τους από τις ευρωπαϊκές ακτές, από το Γιβλαρτάρ μέχρι και την Αμερικανική Ήπειρο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο συμπέρασμα, ότι είχαν μήκος 52 μέτρων. Δεύτερον, τα καράβια την εποχή εκείνη συμπεραίνεται ότι εκτός από κουπιά είχαν και οστική δύναμη του αέρα. Και μάλιστα την εποχή εκείνη τα ιστεία των καραβιών ήταν χαμηλά, ώστε σε περίπτωση θύελλας το καράβι να μην ανατρέπεται, αλλά εν πάση περιπτώσει να ισορροπεί στη θάλασσα. Συνάγεται δηλαδή το συμπέρασμα από το μήκος των καραβιών και επίσης από τα ιστεία των καραβιών, ότι θα μπορούσαν να ταξιδέψουν ακόμα και με θύελλα, εννοείται βέβαια όχι υπερβολική. Πάμε στο τρίτο συμπέρασμα. Αυτά κατέληξε ο Κέιβιν Μέντζιες μελετώντας και τα υπολείμματα ναυαγίου πλοίου που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Μικράς Ασίας στα 1982. Και πώς δηλαδή, τι διαπίστωσε εκεί πέρα? Διαπίστωσε το εξής, ότι από τα υπολείμματα συνάγεται το συμπέρασμα ότι το μήκος του καραβιού θα ήταν 50 μέτρα και ίσως 52. Στη θαλάσσια παραλία της Μικράς Ασίας βρέθηκε το ναυάγιο αυτό στα 1982. Τέταρτον, ο αντιπλοίαρχος ο Άγγλος αυτός συνέκρινε το μήκος των Μινωικών καραβιών με εκείνα του Χριστόφορου Κολόμβου και βρήκε ότι ενώ τα Μινωικά καράβια είχαν μήκος 52 μέτρα, του Κολόμβου το Μες Σάντα Μαρία, στο οποίο επέβαινε ο ίδιος ο Κολόμβος, είχε μήκος μόνο 35 μέτρα, ενώ τα δύο συνοδά πλοία της Σάντα Μαρίας του Κολόμβου, το Νίνα δηλαδή και το Πίντα, είχα μόνο 15 μέτρα μήκος το καθένα. Και με 15 μέτρα διέπλευσαν ολόκληρο τον ωκεανό, τον διέπλευσαν. Διότι αποδείχθηκε ότι σχεδόν σώα τα καράβια τους έφτασα μέχρι την Αμερικανική Ήπειρο. Πέμπτο, σήμερα η επιστήμη έχει προοδεύσει τόσο πολύ και το DNA είναι πλέον στα χέρια των επιστημών φοβερό όπλο. Οι Μινωίτες είχαν ένα σπάνιο γονίδιο στο DNA τους. Καλά, και πώς ύστερα από τόσα χρόνια οι επιστήμονες βρήκαν ότι αυτό το γονίδιο ήτανε.
από υπολείμματα, από τρίχες, από τα οστά. Βρέθηκαν λοιπόν ότι οι Μινωίτες, οι κάτοικοι της Κρήτης, είχαν στο DNA τους ένα γονίδιο το οποίο κατά περίεργο τρόπο βρέθηκε να έχουν εντόπια Αμερικάνοι στην Αμερικανική Ήπειρο που ζούσαν κοντά στη λίμνη Σουπεριόρ, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά. Μα έφτασαν οι Μινωίτες μέχρι εκεί. Έφτασαν μέχρι εκεί. Στο καράβι που βρέθηκε στη Μικρά Ασία υπήρχε χαλκός, καθαρός χαλκός. Οι Μινωίτες είχαν χάλκινα όπλα. Δηλαδή τα ταξίδια τους τα έκανα την εποχή του χαλκού. Στην Αμερική λοιπόν εκεί βρέθηκαν υπολείμματα του ίδιου χαλκού. Άρα οι Μινωίτες έφεραν από την πατρίδα τους, το έφεραν το αυτό το χαλκό, αυτό το μετέφεραν και στον Καναδά. Να το πιστέψουμε ναι ή όχι. Πώς μπορούμε να το αρνηθούμε ότι σήμερα έχουμε δεδομένο ότι μέσα στο ναυάγιο που βρέθηκε κοντά στη Μικρά Ασία υπήρχε ο ίδιος ο χαλκός που υπήρχε και στα όπλα των Ελλήνων, των Κρητικών που έφτασαν προς τον Καναδά. Ορισμένα πράγματα μας φαίνονται πολύ περίεργα, αλλά όμως δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε για αυτά, γιατί αυτά είναι δεδομένα επιστημονικά. Επίσης εκεί εντοπίστηκαν χάλκινα εργαλεία. Πού? Στον Καναδά, που ο χαλκός τους είναι μεγάλης καθαρότητας. Τόσης καθαρότητας όπως ήταν ο χαλκός του ναυαγισμένου πλοίου που βρέθηκε κοντά στη Μικρά Ασία στην περιοχή Ουλιουμπούρν, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Εξακριβώθηκε λοιπόν ότι ο χαλκός του Μινωικού καραβιού ήταν όμοιος με εκείνος που βρέθηκε στον Καναδά. Άρα οι Μινωίτες μετέφεραν με τα όπλα τους που ήταν χάλκινα, τα μετέφεραν στον Καναδά και εκεί βρέθηκε ο χαλκός αυτός στην Αμερικανική Ήπειρο. Μα να κάνουμε και το εξής ερώτημα. Εκτός από τους Μινωίτες, μήπως υπήρχαν και άλλες εθνότητες, άλλα έθνη που έκαναν τόσο μακρινά ταξίδια? Μήπως οι Αιγύπτιοι μπορούσαν να κάνουν τόσο μακρινά ταξίδια? Για να δούμε τι λέει ο αντιναύαρχος Άγγλος Κέιβιν Μέντζιες. Στην Αίγυπτο, λέει, εντοπίστηκαν φυτά από την αρχαία εποχή που υπάρχουν μόνο, που υπήρχαν μόνο στην Αμερικανική Ήπειρο. Ποιος το μετέφερε λοιπόν αυτά τα φυτά στην Αίγυπτο, αφού οι Αιγύπτιοι δεν είχαν τόσο ανεπτυγμένο ναυτικό και το περιορίζανε μόνο στον Νείλο ποταμό και στα παράλια της Αιγύπτου τα ταξίδια τους. Ποιο είναι το φυτό αυτό που βρέθηκε? Βρέθηκε φυτό του καπνού στην Αίγυπτο. Άρα οι Μινωίτες το μετέφεραν
Και επειδή την εποχή εκείνη ήταν κυρίαρχη σε όλη τη Μεσόγειο, άρα το μετέφεραν, τον καπνόν το μετέφεραν και στην Αίγυπτο. Άλλο φυτό που βρέθηκε ήταν το καλαμπόκι, το οποίο καλαμπόκι ήταν αδύνατο να το μεταφέρουν, δεν το είχαν ανακαλύψει οι Αιγύπτιοι, αλλά και ήταν αδύνατο αφού δεν είχαν τόσο ανεπτυγμένο τόση ανεπτυγμένη ναυτιλία ώστε να ταξιδέψουν σε ένα τόσο μακρινό καράβι, σε ένα τόσο μακρινό, σε μια τόσο μακρινή ήπειρο. Οι Μινωίτες είναι αποδεδειγμένοι ότι είχαν στενότατους δεσμούς με την Αίγυπτο, με τη Ρόδο, με τα παράλια της Μικράς Ασίας, με τα παράλια των Αγίων Τόπων, τη σημερινή Συρία κλπ. Κλπ. Και τώρα πάμε στην Ζήτα Ήτα, στο 8ο, στην 8η ερώτηση. Γεννάτε το ερώτημα, αν όντως μετέφερα το φυτό του καπνού οι Μινωίτες, γιατί στην Κρήτη δεν βρέθηκε καπνός από την εποχή εκείνη? Άρα δηλαδή το μετέφερα στην Αίγυπτο και δεν το μετέφερα στην πατρίδα του στην Κρήτη. Και όμως λέει ο Άγγλος αντιπλήρχος, και όμως βρέθηκε στην ηφαιστιακιακή στάχτη του σπιτιού ενός εμπόρου στη Σαντορίνη ένα έντοπο με την έκρηξη που έγινε στα 1650 π.Χ. και το οποίο έντομο βρίσκεται στα φυτά του καπνού και ονομάζεται Λασιοντέρμα Σεριοκόρνε. Δηλαδή το έντομο αυτό υπάρχει και σήμερα, υπήρχε και όταν οι Έλληνες καλλιεργούσαν τον καπνό ή τον καλλιεργό. Άρα αφού βρέθηκε από την εποχή εκείνη, άρα ο καπνός είχε μεταδεθεί, είχε μεταφερθεί όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά μεταφέρθηκε και στη Σαντορίνη και κυρίως και στην Κρήτη, αφού στο σπίτι ενός εμπόρου στη στάχτη μέσα βρέθηκε το έντομο αυτό. Ένατο. Σε ένα σκεύος που ανακαλύφθηκε στις Κυκλάδες και χρονολογείται 2.300 χρόνια π.Χ. υπάρχει σχεδιασμένο ένα καράβι με 14 ζεύγια κουπιών. Που σημαίνει ότι το σκάφος θα είχε μήκος 32 μέτρα, ικανό με 32 μέτρα να ταξιδέψει σε ανοιχτές θάλασσες. Άρα καταλήγουμε μέχρι τώρα στο συμπέρασμα ότι οι Μινωίτες, ότι οι συμπατριώτες μας, οι αρχαίοι συμπατριώτες μας, οι Κρήτες, ήτανε πολύ ταξιδεμένοι και ήτανε κυρίαρχες στις θάλασσες, όχι μόνο του Αιγαίου αλλά και του Ατλαντικού ωκεανού ακόμα. Δέκατο. Στη Σαντορίνη, σε ένα τοίχο ενός σπιτιού που σώθηκε, μία τοιχογραφία από το σεισμό του 1640
π.Χ. παριστάνεται ένα καράβι που έχει 26 ζεύγια κουπιών, που σημαίνει ότι το μήκος του είναι 54 μέτρα. Ενδέκατον, οι Ινδιάνοι της Αμερικής ισχυρίζονται ότι κατάγονται από τη Μινωική Κρήτη. Χρησιμοποιούν τον αυλόν του Θεού Πάνα και τη μουσική του ακόμα του Πάνα, του Θεού, ο Παν του Πανός, και ακόμα στα φορέματα των γυναικών χρησιμοποιούν μέανδρο. Άρα ο μέανδρος μεταφέρθηκε από την Κρήτη τότε προς την Αμερική, αλλά εντωμεταξύ όλοι οι Έλληνες που υπήρχαν εκεί πέρα πλέον αφομοιώθηκαν και τέλος έχουν επικρατήσει οι Ιθαγενείς. Δωδέκατο, στη Νότιο Αμερική οι Ιθαγενείς υποστηρίζουν ότι έχουν ελληνική καταγωγή και μιλούν μία διάλεκτο που έχει ελληνικές παραφθαρμένες λέξεις. Αυτά υποστηρίζει ο ερευνητής Πέρσι Χάρισον. Δίνονταν όπως ο Διόνυσος στην αρχαία εποχή, αυτή της Αμερικής εννοείται. Χρησιμοποιούσαν τον όρο Δίωναν, που σημαίνει Διόνυσος. Χρησιμοποιούσαν τη λέξη Ιρακάν, που σημαίνει Ηρακλής. Χρησιμοποιούσαν την ελληνική λέξη Μελανονίσια. Χρησιμοποιούσαν ακόμα την ελληνική λέξη Μικρονησία και επίσης τη λέξη Πολυνησία. Στη Δεκαραϊβική υπάρχουν νησιά που έχουν ελληνικά ονόματα όπως Άνδρος και Ρόδος. Στη Δεχαβάη υπάρχει το νησί που ονομάζεται και Σάμος. Δεν είναι δυνατόν ο Χριστόφορος Κολόμβος όταν πήγε στην Αμερική να γύρισε όλα αυτά τα νησιά και να τους έδωσε τα ονόματα. Άρα τα ονόματα αυτά υπήρχαν πριν από τον Κολόμβο τουλάχιστον 4.000 χρόνια. Κατά τον ερευνητή Έλληνα το Μινά Τσιχριτσί, η ελληνική παρουσία στην Αμερική πριν χιλιάδες χρόνια ήταν έντονη και πολύ αιώνια. Άρα για να ήταν ενδιάμεσα, όπως αναφέραμε νωρίτερα στην αρχή, ναι, ήταν ενδιάμεσα η Ατλαντίδα και βυθίστηκε ολόκληρη στον ωκεανό, στον Ατλαντικό ωκεανό, ή έκανα όλο αυτό το μακρινό ταξίδι. Ξέρουμε ότι ο Έλληνας είναι πολυμήχανος και ότι είναι περίεργος, ψάχνει, ερευνά. Αλλά συγχρόνως δεν του λείπει και η επιπολαιότητα. Δεν του λείπει και ο εγωισμός, δυστυχώς. Ας χτυπήσουμε λοιπόν τον εγωισμό μας και την επιπολαιότητα και ας συγκεντρωθούμε σε μια δύναμη, σε μια ελληνική δύναμη. Έχετε υπόψη σας, κυρίες και κύριοι, Ελληνίδες και Έλληνες,
ότι κανένας από τα κράτη δεν θέλει να μεγαλώσουμε ως εθνότητα και ως κράτος. Ούτε η Αμερική, οι φίλοι μας η Αμερική, ούτε οι φίλοι μας η Αγγλία, ούτε οι φίλοι μας η Γαλλία, κανένας. Και προπαντός όλοι οι γειτονάς μας εποφθαλμιούν στη να αρπάξουν κομμάτι σάρκα από τη δυστυχισμένη πατρίδα μας. Εμείς ως λαός ας βάλουμε πλάτη στην Ελλάδα, στη φτωχή μας Ελλάδα, και ας την ανασηκώσουμε να ξαναπεριφθανηθεί όπως άλλοτε στα 1940. 14ο. Ξένοι και Έλληνες ερευνητές επιβεβαιώνουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες πριν χιλιετίες είχαν επικρατήσει στο Περού, και αυτό το μαρτυρούν γλωσσολογικά και αρχαιολογικά ευρήματα. Επαναλαμβάνω, είχαν επικρατήσει στο Περού. Να ήταν οι αυτοί, να ήταν οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου με το ναυτικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να έφτασαν μέχρι εκεί, αλλά η αφομοίωση που υπέστησαν οι Έλληνες δεν μπορεί να μαρτυρείται από το 322-21 π.Χ. Είναι προαιώνια, πολύ προαιώνια. Πολλές τοπικές διάλεκτες στο Περού έχουν ως βάση την ελληνική γλώσσα. Χωριά και πόλεις έχουν ελληνικά ονόματα, αλλά και άνθρωποι έχουν ελληνικά ονόματα, γνήσια ή και παραφθαρμένα. 15ο. Η Επιτροπή που αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στο Περού, από το ελληνικό πανεπιστημιακό το δικό μας, διαπίστωσε ότι παντού υπάρχουν κλασικά ελληνικά θέματα. Παντού υπάρχουν κεφάλια Μέδουσας. Παντού υπάρχει μυκηναϊκή τεχνοτροπία. Είδαν τον Περικλή με ρόπαλο. Είδαν αγκία ελληνικά και αμφορείς ακόμα. Είδαν μινωικές κοιονοστοιχίες που θυμίζουν Κνωσό και Τίρτ. Θαυμάσαι ελληνικέ λαέ, θαυμάσαι κρητικέ λαέ, θαυμάσαι εμμηνονικέ λαέ, ήσουν κοσμοκράτορας. Η λέξη Τάρταρα είναι ζωντανή ακόμα στο Περού, ενώ στην νότιο-ανατολική Βενεζουέλα υπάρχει ένα ογκώδες μνημείο που έχει μήκος 92 μέτρα και έχει και πλάτος 76, και πάνω στο μνημείο αυτό υπάρχουν χαραγμένα ελληνικά γράμματα. Ποιος τα χάραξε? Οι Έλληνες. Τελικά γεννάται το ερώτημα, τι απέγιναν οι Έλληνες στην Αμερική? Μάλλον έπαψαν να έχουν εκείνοι που ήταν στην Αμερική με τους Μινωίτες Κρήτες, αφού ο πολιτισμός και ο κόσμος, η ναυτιλία έσβησε το πρωινό εκείνο, όταν η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, της Σαντορίνης δηλαδή, σήκωσε κύματα ύψους 30 μέτρων, τα οποία
χτύπησαν τη Μινωική Κρήτη και ακαριέως κατέστρεψαν τα πάντα στην Κρήτη και αφάνισαν τον πληθυσμό των ελληνικών. Τον πληθυσμό των Μινωικών στην Αμερική. Αφού καταστράφηκε η βάση η Κρήτης, τότε σταμάτησε φαίνεται η επικοινωνία μεταξύ της Μινωικής Κρήτης και της Αμερικής και οι Έλληνες που μαρέμειναν εκεί πλέον αφομοιώθηκαν από τους Τούρκους. Και πάλι γεννάται το ερώτημα. Άραγε να ήταν η ελληνική Ατλαντίδα ενδιάμεσα Αφρικής και Αμερικής και καταποντίστηκε από ένα τεράστιο σεισμό. Ελληνίδες και Έλληνες, οι πρώτοι που πάτησαν στην Αμερική ήταν οι Έλληνες Κρητικοί Μινωικοί πριν χιλιάδες χρόνια. Αλλά και το 1492, άλλο ένα παλικάρι με ελληνικό αίμα, ο Χριστόφορος Κολόμβος, πάτησε για πρώτη φορά στην Αμερική. Πάτησε ο άνθρωπος που είχε ελληνικό αίμα, ο άνθρωπος που είχε ελληνική καρδιά, αλλά ζούσε με τις γονείς του όταν ήταν μικρός στην Ιταλία και μετά μεταφέρθηκαν και έζησαν στην Ισπανία. Χαίρε, χαίρε αγαπημένο μας ελληνικό γένος, χαίρε και υπερηφανέψου και μη βάζεις το κεφάλι κάτω. Φίλους δεν έχουμε, αλλά έχουμε ψυχή. Έχουμε ψυχή ελληνική. Αυτή η ψυχή σε κάθε κίνδυνο θα στήσει ξανά την πατρίδα μας στα πόδια της. Ευχαριστώ πολύ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Καντάς, ο εκπαιδευτικός.